Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε ένα σχόλιο από το προπονητή της ομάδας του Αστέρα Βάρης για την άλλη επικράτηση με 2-0 απέναντι στον Άρη Βούλας. Ένα μάτς ιδιαίτερο, γιατί όποιο παιχνίδι κρύβει ειδοποιότητα πάντα ανεξαρτήτου βαθμολογίας του αντιπάλου είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι δίκαιη η νίκη μας. Νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, είχαμε αρκετές τελικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι θα μπορούσε το σκορ να είναι ίσως και μεγαλύτερο από το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε μόνο ευχαριστημένος μπορεί να είμαι και θέλω να δώσω για άλλη μια φορά πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, που ουσιαστικά αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί ματώνουν μέσα στο γήπεδο, αυτοί καταβάλουν το καλύτερο τους σε αυτό καθημερινά και στα παιχνίδια. Οπότε τα συγχαρητήρια αξίζουν αποκλειστικά σε αυτούς. Είμαστε στον κόσμο που γέμισε σήμερα το γήπεδο στο στάδιο της Βάρης. Το έχω ξαναπεί, το ποδόσφαιρο είναι θέαμα. Θέαμα χωρίς θεατές δεν υπάρχει. Όσο περισσότερος κόσμος έρχεται στο γήπεδο, τόσο περισσότερο δύναμη δίνει στην ομάδα μας και αυτοπεποίθηση για τη δύσκολη συνέχεια. Να περάσουμε στον αρχηγό του Αστέρα Βάρης στο σημερινό παιχνίδι, Γιώργο Μαρινάκη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη του Αστέρα με 2-0 απέναντι στον Άρη Βούλας. Καλησπέρα και από μένα. Αυτά τα παιχνίδια εντοπιότητας, όπως είπε ο coach, κρύβουν μεγάλο κίνδυνο. Και αυτό το περάσαμε από την Πέμπτη και μετά, γιατί είχαμε και το μάτι στην Κυπέλλου Τετάρτη. Ήμασταν έτοιμοι, όπως φάνηκε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάναμε αυτά που προπονητής. Δώσαμε τα πάντα. Φάνηκε αυτό και από όλους μας, ότι είχαμε θέληση. Και είναι μια μεγάλη νίκη. Και τώρα πάμε για το τέρμα στον Αχαρναϊκό, για το τρίπον του Κυκή. Και ένα σχόλιο για τη σημερινή παρουσία του κόσμου που γέμισε το γήπεδο. Τα τελευταία χρόνια είχε σταματήσει ο κόσμος να έρχεται. Και πέρυσι, πιστεύω, ήταν λιγοστός ο κόσμος. Αλλά φέτος δείχνουμε τη δουλειά και τη θέληση και με αυτό που έχουμε να κάνουμε, ότι ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται στο γήπεδο και αυτό μας δίνει όθηση για να κάνουμε αυτά που πρέπει. Γι' αυτό και είμαστε πρώτοι. Είναι ένας λόγος που είμαστε πρώτοι. Και θέλω να πω ότι επίσης ο κόσμος δεν έρχεται μόνο στα εντός έδρας, μας ακολουθεί και στα εκτός. Και αυτό μας δίνει μια παραπάνω όθηση. Όπως θέλω να το κάνει γι' αυτό και μέσα στον Αχαρναϊκό.